Σε απόγνωση βρίσκονται δύο γονείς από τη Θράκη που περιμένουν να πάρουν πίσω στο σπίτι τους την 8χρονη σήμερα κόρη τους που βρίσκεται σε ανάδοχη οικογένεια. Η μητέρα είχε χάσει την επιμέλεια το 2018 καθώς καταγγέλθηκε για κακοποίηση του παιδιού, όμως μετά από δικαστικούς αγώνες κατάφερε να την ξαναπάρει. Εδώ υπάρχει μια απόφαση που λέει... Να ρωτάει αν εσύ κακοποίησες το παιδί. Εσύ όχι, δεν έχω κακοποίησει παιδί. Ωραία. Όχι, άμα ήταν αυτό αλήθεια, δεν θα μου δώσουν τα πίσω. Έχει γίνει έρευνες. Τώρα το πήρατε το παιδί. Από 5 χρόνια ή δεν μας δίνουν πάλι ξανά. Όμως σύμφωνα με την καταγγελία του δικηγόρου τους, Όθωνα Παπαδόπουλου, όχι μόνο δεν έχει εκτελεστεί η απόφαση να επιστρέψει το παιδί, αλλά το πρότυπο εθνικό νηπιοτροφείο την παρατείνει με πρόφαση την ομαλή ένταξη της 8χρονης στο σπίτι των βιολογικών της γονιών. Στην καταγγελία αυτή απάντησε άμεσα η πρόεδρος του πρότυπου εθνικού νηπιοτροφείου, η Ρο Ζερβάκη. Όπως καταγγέλνουν οι γονείς, ενώ οι σχέσεις με την κόρη τους ήταν άριστες, το παιδί έχει αρχίσει να εκδηλώνει εχθρική συμπεριφορά απέναντί τους. Παρότι ζητήσαμε, δεν έγινε δεκτό το να γίνει αυτή η προσαρμογή. Όμως έδωσε εντολή σχετική εισαγγελία Αγγλίκων. Ασφαλώς και θα υλοποιήσουμε την απόφαση, αλλά με όρους που να μην είναι τραυματικοί για το παιδί. Δηλαδή να μην δοθεί σαν ένα βαλιτσάκι, μετά από τόσα χρόνια που ήταν αραιή η επικοινωνία με τη μητέρα, πάρτε το και πηγαίνετε. Υπάρχει και άλλη μια ανακρίβεια σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Εδώ και 5 χρόνια οι βιολογικοί γονείς έχουν συνεχή επικοινωνία με το παιδί του οποίου η επιμέλεια μόνον, και μόνον η επιμέλεια τους είχε αφαιρεθεί. Μέχρι τη στιγμή έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου η σχέση τους με το παιδί τους ήταν άριστη και μόλις εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία διατάσσεται η επιστροφή του παιδιού στους βιολογικούς γονείς υπήρξε επηρεασμός του παιδιού άγνωστο από ποιους, το οποίο το έχουν στρέψει ενάντια στους βιολογικούς γονείς, του έχουν βάλει λόγια, όπως χαρακτηριστικά οι ίδιοι καταγγέλουν. Δεν εκτελείτε αποφάσεις δικαστηρίων και διατάξεις εισαγγελέων, αλλά αρνείστε να τις εκτελέσετε. Ακούστε με ένα λεπτό. Ακούστε με ένα λεπτό. Εδώ και μια εβδομάδα τουλάχιστον μας κάνετε ένα μπαράζ μηνύσεων. Έχουμε περάσει, όχι μόνο εγώ, αλλά ακόμη και το παιδί, βράδυ, νύχτα, αυτόφορο στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί κάνατε άλλη μήνυση και πήγατε και πήρατε το παιδί από το σχολείο του να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Και δεν ξέρω αν, κύριε Παπαδόπουλε, η αγάπη ενός πατέρα, μιας μητέρας, προκαλεί όλα αυτά τα πράγματα στο παιδί της. Στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο και σε απευθεία σύνδεση έχουμε τη Μαρία και τον Αχμέτ και την Εύη Γιαρκιά. Εύη μου, τι διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή έξω από τα δικαστήρια, λοιπόν, από την εισαγγελία? Λοιπόν, ένα καλό μεσημέρι. Εδώ κατέληξαν οι δύο γονείς, γιατί το πρωί πήγαν κανονικά, αφού είχαν εκτελεστεί η απόφαση στα χέρια τους, να πάρουν την κόρη τους από το σχολείο. Δυστυχώς τους είπε ο διευθυντής ότι το παιδί δεν ήρθε στο σχολείο σήμερα, άρα το επόμενο τους βήμα ήταν να πάνε στο νηπιατροφείο Καλλιθέας να ζητήσουν το παιδί. Εκεί τους διαβεβαίωσαν ότι η κόρη τους βρίσκεται μέσα, όμως δεν μπορούν ακόμη να τους τη δώσουν. Οι δύο γονείς λοιπόν υπέβαλαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, στην πρόεδρο του Ιδρύματος, και τώρα έχουν έρθει εδώ προκειμένου να δουν την εισαγγελέα ανηλίκων και να επικοινωνήσουν όλα αυτά που τους συμβαίνουν, Ζήνα. Μάλιστα. Βέβαια, σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, περιμένουμε και την απόφαση από το δικαστήριο της Κομωτινής, διότι είπαμε και χθες ότι εδώ βγήκε εκ των υστέρων μια καταδικαστική απόφαση ως προς τη μητέρα που έχουμε στην παρέα μας για κακοποίηση. Καταδίκη υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό σας μεσημέρι. Η απόφαση εκδόθηκε μεν τώρα, όμως δεν επηρεάζει τη σημερινή κατάσταση, διότι αφορά ένα περιστατικό το οποίο έχει λάβει χώρα το 2018. Η κοινωνική έρευνα που ακολούθησε έχει κρίνει ικανή τη μητέρα και τον πατέρα να αναλάβουν και πάλι την επιμέλεια του παιδιού τους. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που συναντάω τέτοιο περιστατικό, το νηπιοτροφείο, δηλαδή ο φορέας ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιμέλεια, για τη φύλαξη του παιδιού και ορίστηκε καταρχήν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ως υπεύθυνος από την αρχική απόφαση του δικαστηρίου που στη συνέχεια ανετράπη, αρνείται την εφαρμογή, την εκτέλεση μιας απόφασης δικαστηρίου, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή και οριστική. Το δικαστήριο είπε ότι το παιδί επιστρέφει στους βιολογικούς του γονείς. Αν το παιδί δεν θέλει, κύριε Παπαδόπουλε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το παιδί αυτή τη στιγμή λέει ότι εγώ έφτασα 8 χρονών και δεν θέλω. Θέλω να κάτσω στην ανάδοχη οικογένεια. Θέλω να ρωτήσω, η Μαρία και ο Αχμέτ, πώς το παίρνουν αυτό, Μαρία?
Δεν το θέλω. Καλημέρα. Καταρχήν, δεν θέλω. Δεν θέλω να μένει εδώ, είναι το παιδί μου. Εσύ δεν θέλεις να μείνει εκεί. Να... Αλλά το παιδί σου λέει, εγώ δεν θέλω να πάω στη μητέρα μου. Βέβαια να πει έτσι, γιατί 5 χρόνια μένει σε αυτή την οικογένεια και εμένα με έβλεπε μια φορά του μήνα. Αλλά μιλούσαμε καλά. Μια φορά του μήνα που με έβλεπε, αγκάλιαζε, φίλησε. Αλλά τώρα που είναι εδώ, που άκουσε ότι πρέπει να γυρίσει σε μένα, τη βάζουν λόγια. Σήμερα πήγε στο σχολείο. Για μένα. Δηλαδή σήμερα το Όχι, παιδί δεν πήγε. Δεν πήγε στο σχολείο. Άρα ήταν στον υπιοτροφείο το παιδί σήμερα. Που βγάλαμε ναι, και την κυρία Ζερβάκη χθες. Ναι. Τώρα να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και το άλλο. Μαρία και Αχμέτ, δεν έχετε αναγνωρίσει το παιδί, γιατί δεν είστε παντρεμένοι. Οπότε εδώ έχουμε ένα παιδί που δεν έχει αναγνωριστεί από τους βιολογικούς γονείς. Έτσι δεν είναι, Αχμέτ? Τον πατέρα. Από τον πατέρα, ναι. Ναι, ισχύει, έτσι είναι. Αλλά έχω κάνει για αναγνώριση τα χαρτιά. Με έχουν σταματήσει τη διαδικασία. Περιμένα να βγει αυτή η απόφαση και στη συνέχεια να συνεχιστεί η αναγνώριση. Μάλιστα. Ζήνα, έχουμε αφήσει κάτι να αιωρείται. Προς τον κύριο Παπαδόπουλο είναι η ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν, για να το καταλάβουμε, δηλαδή, εγώ δεν το έχω καταλάβει, μια καταδικαστική απόφαση για κακοποίηση παιδιού να μην επηρεάζει το ποιος θα έχει την επιμέλεια. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Κοιτάξτε, το 2018 υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο καταγγέλθηκε. Ναι. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια του παιδιού και να ανατεθεί στο ΠΕΝ, στο πρότυπο εθνικών υπιοτροφείων της Καλλιθέας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέα κοινωνική έρευνα με φροντίδες και προσπάθειες των βιολογικών γονέων, οι οποίοι επί μία πενταετία προσπαθούν να πάρουν πίσω το παιδί τους. Ναι, αλλά υπάρχει μια καταγγελία κακοποίησης. Όχι μόνο καταγγελία, Ζήνα μου, μισό λεπτό. Καταδίκη τώρα. Μισό λεπτό. Ρούλα, η καταδίκη είναι τώρα. Ξεκινήσαμε με καταγγελία. Αφορούσε πράξη το 2018 και απλώς τώρα εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση. Όμως η κρίση της κοινωνικής υπηρεσίας αφορά μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Αυτό που ακολούθησε την αφαίρεση της επιμέλειας του παιδιού από τους βιολογικούς γονείς. Με άλλα λόγια, ναι, μεν υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο καταγράφηκε, όμως κρίθηκε από τα αρμόδια, τα νόμιμα όργανα της πολιτείας ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επαναλήψεώς του. Άρα λοιπόν η σημερινή απόφαση που βγήκε με κάποια καθυστέρηση, γιατί έχουμε το γνωστό πρόβλημα αργοπορίας στην διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, αφορά το τι ίσχυε το 2018. Κύριε, εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, αμέσως, να καταλάβουμε, σήμερα ή παίρνουν το παιδί ή ξαναπαίρνουμε σε διαδικασία, μήπως όλο αυτό καθυστερείται αυτή τη στιγμή για να βγει και η απόφαση από την Κομωτινή, για να δούμε τι θα βγάλει η απόφαση? Ενδεχομένως να υπάρχει τέτοια μεθόδευση, βέβαια να πούμε ότι ήδη η πρόεδρος του ΠΕΝ έχει ήδη καταδικαστεί με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το ποινικό αδίκημα της παραβίασης δικαστικής απόφασης. Μία απόφαση δικαστηρίου εκτελείται στο όνομα του ελληνικού λαού κατά πάντων. Κανείς δεν είναι σε αυτό το ζήτημα, στα ζητήματα τα οποία αρμόδιο να κρίνει είναι το δικαστήριο, κανείς δεν είναι ανώτερος, κανείς δεν ξέρει καλύτερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει δικαίωμα, κύριε Παπαδόπουλε, κάποιος να κάνει έφεση σε αυτή την απόφαση? Έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση μεταρρύθμισης, την οποία έχει ασκήσει, προσέξτε, όχι κάποιος τρίτος, η κοινωνική υπηρεσία ή οι ανάδοχοι γονείς ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά το πρότυπο εθνικών υπιοτροφείων, το ΠΕΝ της Καλλιθέας, το οποίο με τον τρόπο αυτό κατέστη αντίδικος των βιολογικών γονέων. Δηλαδή, τι τους απλά λέει? Έχει και την ευθύνη, κύριε Παπαδόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο γονείς που ζητούν το παιδί τους πίσω, ένα κορίτσι. Το οποίο, για το οποίο η μητέρα είχε κατηγορηθεί ότι είχε κακοποιήσει. Βγαίνει μια απόφαση πόσα χρόνια μετά, 5 χρόνια, που λέει τι, ότι όντως το είχε κακοποιήσει και έχει καταδικαστική απόφαση. Όμως παράλληλα έχει βγει μια απόφαση ως προς την οικογένεια και ως προς τη μητέρα να της επιστραφεί το παιδί πίσω μετά από 5 χρόνια, που ήταν στην ανάδοχη οικογένεια. Το δίλημα και το κοινωνικό δίλημα που μπαίνει αυτή τη στιγμή και στον υπιοτροφείο είναι, αν το παιδί δεν θέλει να γυρίσει, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και το σοβαρό που είπα και χθες είναι ότι όταν ένα παιδί το έχεις 5 χρόνια σε άλλη οικογένεια και του δίνει αυτά τα περιθώρια ο νόμος, πώς μετά το γυρνάς στους βιολογικούς γονείς, κύριε Ξυλουργίδη? Εδώ, καλησπέρα και στον κύριο συνάδελφο, τον αγαπητό Όθωνα Παπαδόπουλο. Εδώ τίθεται ένα θέμα πολύ σύνηθες στα αστικά ακροατήρια.
Διότι έχουμε πολλές φορές αρπαγή του παιδιού από ανιόντα, είτε επειδή είναι σε διάσταση, είτε επειδή υπάρχουν μεταξύ των δύο γονέων διαφορές. Με αποτέλεσμα, επειδή έχει καταργηθεί η διάταξη νόμου που έλεγε ότι μπορείς με δικαστικό επιμελητή να πάρεις το παιδί και να το επιστρέψεις εκεί που πρέπει να πάει σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, να υπάρχει ένα κενό νόμου, το οποίο τι θέτει σε δίλημα, με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθεί η όποια αρχή, έτσι ώστε να πάρει το παιδί, χωρίς όμως να το τραυματίσει ψυχικά. Γιατί εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο είναι ακραίο κατά την άποψή μου. Θα πρέπει το παιδί από μόνο του να αποφασίσει. Την ίδια στιγμή όμως είναι ανήλικο. Έχει αυτή την δυνατότητα βάσει νόμου? Όχι. Αλλά το θέμα είναι πώς το παίρνεις αυτό το παιδί από ένα περιβάλλον βία να το πας σε ένα άλλο περιβάλλον. Και ένα ακόμα θέμα είναι εδώ ότι έχουμε μια τελεσίδικη απόφαση, αν κατάλαβα καλά, που αφορά κακοποίηση. Και τρίτο, καλώς κάνει και δηλώνει την αντίθεση και καταθέτει έφεση το ίδρυμα που έχει την προσωρινή επιμέλεια. Η προσωρινή επιμέλεια, συνάδελφε, είχε ανατεθεί λόγω της εκκρεμότητας που υπήρχε στην έκδοση απόφασης. Γι' αυτό και ήταν προσωρινή σε σχέση με το ίδρυμα. Η ανάθεση της επιμέλειας στο ίδρυμα εννοώ. Όχι. Είχε ανατεθεί προσωρινά μέχρι να ακολουθήσει έρευνα της κοινωνικής υπηρεσίας σχετικά με το αν οι γονείς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Έγινε η έρευνα αυτή, έκριναν οι αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί ότι πράγματι μπορεί αυτό το ζευγάρι να μεγαλώσει σωστά αυτό το παιδί, πληρούν τις προϋποθέσεις οι βιολογικοί γονείς και άρα μπορεί να επιστρέψει. Εκδόθηκε πριν την καταδικαστική απόφαση? Πριν. Άρα πρέπει να κρυθεί εκ νέου, θεωρείτε εσείς ή όχι? Εδώ τώρα υπάρχει μια σύγκρουση, το αντιλαμβάνονται όλοι. Και η κυρία Ζερβάκη, η πρόεδρος του νηπιοτροφείου, σου λέει ότι εγώ δεν θα το αφήσω έτσι αυτό, γιατί είμαι υπεύθυνη για αυτό το παιδί που 5 χρόνια ήταν σε μάσα. Θεωρώ ότι η εισαγγελία ανηλίκων θα διατάξει κοινωνική έρευνα, θα ληφθούν καταθέσεις. Ορίστε. Το περιστατικό το οποίο καταγγέλθηκε αφορά το έτος 2018. Για οικογενειακή βία βέβαια έχει καταδικαστεί. Το αδίκημα όμως αντιλαμβάνεστε κι εσείς όταν πρόκειται για ένα τέκνο, το αδίκημα αυτό δεν είναι ένα αδίκημα που έχει να κάνει με το πότε συνέβη. Εγώ θέλω να πω κάτι. Επειδή έχουμε τους γονείς απέναντί μας και έχουν ένα παιδί αυτή τη στιγμή και το θέλουν δικό τους. Τους ανήκει, θεωρούν. Και έτσι είναι, τους ανήκει. Αυτή η γυναίκα έχει φέρει στη ζωή το μωρό. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό δίλημα για μένα, γιατί υπάρχουν δύο γονείς που το είχαν ως ανάδοχο παιδί για 5 χρόνια τώρα. Έχει τα σχολεία του, τα ιδιωτικά του, τα πράγματά του κτλ. Έρχεται η οικογένειά του που έχει δικαίωμα να θέλει να μεγαλώσει το παιδί. Και έχουμε το κρίσιμο δίλημα και σε εισαγγελία και σε νηπιοτροφείο κτλ. Να δούμε αν θα καταγγελθεί αυτή τη στιγμή ότι να έχουμε μια καταδικαστική απόφαση. Άρα πάρτε πίσω την απόφαση που έχετε να δούμε μέχρι το εφετείο τι θα βγει. Δηλαδή θα συνεχίσει να καταδικάζεται αυτή η μητέρα. Το συμφέρον του τέκνου, λέει ο νόμος υπερτερεί. Αυτή είναι η ράτσιο του νόμου. Το συμφέρον του τέκνου θα πρέπει να διερευνηθεί. Όχι. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Υπάρχουν οι βιολογικές μητέρες, Ζήνα μου, οι οποίες αδιαφορούν, κακοποιούν τα παιδιά του. Γιατί κακοποίηση μία φορά δεν υπάρχει, παιδιά. Α, μπράβο. Δεν είναι και αυτονόητο. Δεν θα το ξανακάνω. Κύριε Παπαδόπουλε, ακούστε με. Και μόνο το γεγονός ότι η μητέρα αυτή ταλαιπωρείται τόσες μέρες και δίνει μάχη επί μία πενταετία και δικαστικό αγώνα ατέρμονο για να έχετε μπορέσει δίκιο, να δίκιο, αλλά έκανε και μία πράξη όταν ήταν τριών ετών. Αν έκανε μία πράξη. Του έχει καταδικαστεί η Ζηλαμό. Ότι καταδικάζεται. Καταδικάστηκε μετά και τελείωσε. Και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό και πρέπει να ακουστεί. Όταν σε μία πολιτεία προβλέπεται προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας, ανάθεση σε ανάδοχους γονείς, οι οποίοι και αυτοί φέρουν ένα συναισθηματικό βάρος και είναι λογικό. Όταν μιλάμε για ένα διάστημα μιας πενταετίας και μετά επιστροφή της επιμέλειας στους βιολογικούς γονείς, θα πρέπει η πολιτεία αυτή να έχει και την κατάλληλη υποδομή ψυχολογικής υποστήριξης σε ένα οκτάχρονο παιδί, το οποίο βέβαια δεν είναι σε θέση να κληθεί να αποφασίσει το ίδιο στην ελληνική αποδείξη. Έχετε δίκιο, κύριε Παπαδόπουλε. Ούτως ώστε να υποστηρίζεται ψυχολογικά και να μην προκληθούν τραύματα για τα οποία αποκλειστικά υπέρδια για μένα είναι η έλλειψη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να ακούσω μόνο από τη μητέρα, κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ακούσω μόνο από τη μητέρα γιατί καταδικάστηκε. Δηλαδή,
Τι κατηγορήθηκε ότι διέπραξε στο παιδί, γιατί υπάρχει καταδικαστική απόφαση τώρα. Για ποιο λόγο σε κατηγόρησαν? Πρώτα με κατηγόρησε η εισαγγελέας που μου πήρε παιδί. Για ποιο λόγο, τι σου είπε. Λόγος ότι κακοποιώ παιδί, αλλά δεν είναι έτσι. Πρώτα απέναντι μου εισαγγελέας ήταν. Μετά προστασία ανήλικων ήταν. Και εγώ μια κοπέλα. Τι έκανε στο παιδί? Το χτυπούσατε, δεν το ταΐσατε, λοιπόν, τι κάνατε? Όχι, καμιά σχέση. Εγώ είχα προβλήματα με το σύντροφό μου. Μαλώναμε μπροστά στο παιδί, αυτό ήταν το κακό. Μάλιστα. Δεν είναι ο πατέρας του παιδιού που έχουμε κλαί. Δίπλα. Ένας άλλος σύντροφος, ναι. που έχετε και άλλο παιδί με αυτόν. Όχι, έχω παιδί με το πρώην σύζυγό μου. Αλλά είναι 18 χρόνων ανήλικος. Καμιά σχέση. Είναι η οικογένειά σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάτε μέσα στην εισαγγελία για να δείτε τι θα γίνει και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.